Η Φενέρμπαχτσε έρχεται στο Καραϊσκάκι με μοναδικό σκοπό τη νίκη, που θα δώσει την ευκαιρία στην τουρκική ομάδα να περάσει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση και βεβαίως να κάνει αυτή το πιο αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Europa League. Με τον Βίτορ Περέιρα να επιστρέφει στο Καραϊσκάκι ως αντίπαλος αυτή τη φορά μετά από μία εξαετία. Και βεβαίως να έχει στόχο την κατάκτηση της νίκης. Θέλει ένα σκληρό μάτς ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι έμπειρη ομάδα γιατί παίζει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, έχει παίξει απέναντι σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα χάντικαπ για εμάς, πρέπει να κάνουμε διορθώσεις σε σχέση με το πρώτο μάτς. Δεν πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να αντεπιτεθούν όπως έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να παίξουμε με βάση το επίπεδό μας, με αυτοπεποίθηση και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Θα είναι πολύ σημαντικό για το στόχο μας. Η ατμόσφαιρα θα είναι φανταστική και είναι ωραίο που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δήλωσε ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Βαλένσια, Λουίς Γκουστάβο, αλλά βεβαίως και τον Μεσούτ Εζίλ. Θέση του αναμένεται να πάρει ο Δημήτρης Πέλκας, που επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως δεν θα είναι και πρώτη φορά αντίπαλος του Ολυμπιακού. Θα είναι πολύ δύσκολο μάτς. Ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε όπως κάνει η Φενέρ σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι μια σημαντική ευκαιρία για μας να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση, ανέφερε ο διεθνής πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά στα πλάνα του προπονητή της Φενέρ, όλα δείχνουν πως εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 3-4-3.